εντάξει παιχνιδιού στο Τσίριο Στάδιο. ΑΕΛ Εθνικός Άχνας, 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ πρώτης κατηγορίας. Μακριά τους επιθετικούς της ΑΕΛ που εδώ θέλουν να βγουν μπροστά στην πρώτη προσπάθεια. Το γύρισμα που γίνεται στην περιοχή, πάνε να δημιουργηθεί φάση και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πάει έξω. Λασαριστά με κομπίνα, Πηλέα στο σούτ, έξω! Καλή εκτέλεση, απομακρύνει ο Χριστοδούλου. Μάζουρεκ προς τα πίσω, πάνω στη γραμμή, απομακρύνεται η μπάλα. Τσέποβιτς με χώρο να κάνει σούτ έξω. Γιατί προσπάθεια στην περιοχή, προσποίηση, σέντρα σούτ, ο Χριστοδούλου μαζεύει. Εδώ το σούτ που πάει από τον Ανδρέου, ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία Μιλιτσιάνου, την στέλνει έξω. Προσπάθεια στην περιοχή, Ντούρις ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Μέγερη. Στην περιοχή, κρατά, καλή προσπάθεια, χαμηλά, Τσέποβιτς έξω, ευκαιρία, Χριστοδούλου κάνει την απόκρουση στο σούτ του Μιλιτσιάνου. Γκόρουπετς, η σέντρα είναι καλή, το κεφάλι Μέγερη σε κόρνερ. Βοητικόφσκι θέλει να μπει στην περιοχή, να περάσει ο Πολωνός, το αριστερό να γυρίσει, ευκαιρία, χάνεται τεράστια φάση για τον Εθνικό με τον Ντούρις. Κάθετη, θα περάσει μπάλα Μιτσιάνου, η ευκαιρία, δοκάρι, μεγάλη φάση από τον Ριέρα. Μάζουρεκ, Πηλέας, χαμηλά, θα ξανακερδίσει, ο Μέγερη κάνει λάθος, ο Ντούρις χάνει τεράστια ευκαιρία τον Εθνικό. Ρώσα, με το αριστερό, δοκάρι, Σάντος, γκόλ, ΑΕΛ, offside. Εδώ η προσπάθεια του Μαρόσα με το αριστερό, να δούμε, είναι οριακή η φάση. Και περιμένουμε. Λοιπόν, ο VAR δίνει γκολ για την ΑΕΛ. 1-0, ο Σάντος σκοράρει το δεύτερο του γκολ και πανηγυρίζει έξαλλα. Εδώ, με το σούτ του Μαρόσα, κοιτάξτε που είναι ο Σάντος. Είπαμε, είναι μια οριακή δύσκολη φάση, η οποία μέσω του VAR δόθηκε γκολ για την ΑΕΛ. Λοιπόν, βλέπουμε τη φάση. Είναι μια πολύ οριακή διαφορά. Ηλία, Ουτόμπιακ το 1-2. Ηλία, κρατά μπάλα, Μάζουρεκ, έξω. Γίνεται λάθος, Καρασάουκ στην περιοχή. Θα γυρίσει ευκαιρία ο Ζάκπα, μαζεύει ο Μέγερη. Ηλίας, σέντρα με την μία, δεύτερο δοκάριο. Μάζουρεκ θα γυρίσει ευκαιρία, Μέγερη, κόρνερ πρέπει να... Τον Γκόρουπετ, τώρα είναι η σέντρα, κεφάλι από τον Κουτόμπιακ, έξω. Και κάπου εδώ η ΑΕΛ φαίνεται να κλειδώνει και κλειδώνει όντως την νίκη.